σε αγωγέ για τη διεκδίκηση 780 εκατομμυρίων ευρώ που οφείλει ο ΕΟΠΗ στι ιδιωτικέ κλινικέ, σχεδιάζει να προχωρήσει τι επόμενε ημέρε ο Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Ανδρέα Καρταπάνη, για τι οφειλέ των ασφαλιστικών ταμείων προ τι κλινικέ, ποσού 780 εκατομμυρίων ευρώ, τη περίοδου 2007 έω 31 Δεκεμβρίου 2011, θα υποβληθούν αγωγέ για το κεφάλαιο και τι νόμιμε προσαυξήσει. Οι αγωγέ θα υποβληθούν τι επόμενε ημέρε για να Αποφευθεί ο κίνδυνο παραγραφή του. Όπω επισημαίνει, εφόσον στι επόμενε ημέρε δεν υπάρξουν σαφείς δεσμευτικέ και οριοθετημένε χρονικά λύσει για την πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεων του ΕΟΠΗ προ τι κλινικέ, θα δρομολογηθούν διάφορε νομικέ και άλλε ενέργειε που απορρέουν από τη σύμβαση με τον οργανισμό. Στο μεταξύ, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στη συνεδρίασή του αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη με κλείσιμο των εργαστηρίων φυσικοθεραπεία και απεργία σε όλα τα νοσοκομεία και του φορεί του Δημοσίου, ΟΤΑ και ασφαλιστικά ταμεία, καθώ και το ιδιωτικού τομέα των φυσικοθεραπευτών που εργάζονται σε αυτά. Τα αιτήματα τη απεργία είναι άμεση καταβολή των οφειλών του ΕΟΠΗ από το Μάιο του 2012, απόδοση των παλαιών χρεών από τα ασφαλιστικά ταμεία χωρί κούρεμα, συμψηφισμό των οφειλών, απόδοση του ανθιγεινού επιδόματος. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 50 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα συγχωνεύονται και αλλάζουν χρήση. Ένω κλείνουν 631 κλινικέ και 10.400 κρεβάτια, τα περισσότερα από τα οποία είναι σήμερα ανενεργά. Πρόκειται κυρίω για νοσοκομεία τη περιφέρεια, τα οποία γεννιάζουν με άλλα νοσοκομεία και ουσιαστικά υπολειτουργούν, χωρί προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, με συνθήκε επικίνδυνε για του ασθενεί. Ακόμη δημιουργούνται μονάδε ημερήσια λειτουργία, νοσοκομεία τη επαρχία ενωποιούνται με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ ενισχύονται οι μονάδε υγεία στι ακριτικέ περιοχέ. Επίση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να λειτουργήσουν κάποια πολυιατρία του ΙΚΑ που υπολειτουργούν και οι γιατροί να μεταφερθούν και να ενισχύσουν τα κέντρα υγεία και τι μονάδε του ΙΣΥ. Κάποια νοσοκομεία πρόκειται να αλλάξουν χρήση. Ακόμη, αλλάζει το σύστημα των εφημεριών και καθιερώνονται εφημερίε των αιμοδυναμικών κλινικών για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καρδιολογικών περιστατικών. Στην επαρχία δημιουργούνται 28 ομάδε κορμί νοσοκομείων. Περισσότερα από 50 νοσοκομεία είτε αλλάζουν ταυτότητα είτε λειτουργούν ω παράρτημα του νοσοκομείου κορμού της περιοχής, παραδείγματο χάρη εξωτερικά ιατρία. Κάποια από αυτά μετατρέπονται σε One Day Clinic, δηλαδή σε μονάδα για ιατρικέ πράξει που δεν απαιτούν διανυκτέρευση. Ένα από τα νοσοκομεία για τα οποία έχει προταθεί να ενοποιηθούν ή να αλλάξουν ταυτότητα, αποκτώντα μια εξειδίκευση στην παροχή των υπηρεσιών, είναι μεταξύ άλλων και το νοσοκομείο τη Κατερίνη. Ο διοικητή του νοσοκομείου Κατερίνη, κ. Στέργιος Φαρμάκη, δήλωσε πω το νοσοκομείο τη πόλη θα έχει έντονα τα στοιχεία του ψυχιατρικού τομέα ύστερα από την κατάργηση του ψήμπο.